Προμήθεια εξοπλισμού που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πλέον σύγχρονα μέσα στη διάσωση έφτασε σήμερα στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα τη δράση πλημμυρής που συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην αγορά, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη διάσωση και στα τροχαία ατυχήματα που μπορεί να έχουμε στο νησί μας. Ο εξοπλισμός παραδόθηκε στην πυροσβεστική, ενώ η εκπαίδευση του προσωπικού στα νέα σύγχρονα μέσα θα σηματοδοτήσει την επιπλέον αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε επίπεδο Κρήτης. Μέσω του πλημμυρής έγινε προμήθεια διασωστικού πυροσβεστικού εξοπλισμού 12 διαφορετικών ειδών και 50 συνολικά τεμαχίων. Θα ακολουθήσει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την ορθή χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, την οποία θα παρακολουθήσουν πυροσβεστικοί υπάλληλοι από όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης. Στις προθέσεις μας είναι και με τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg να συνεχίσουμε παρόμοιες δράσεις. Όπως επισημάνθηκε τόσο από το Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, όσο και από τον εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που παρέδωσε τον εξοπλισμό, στόχος είναι μέσα από την συνέχιση του εμπλουτισμού σε σύγχρονα μέσα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νησιού να χτίσουν στην υπάρχουσα δυναμική τους μια νέα υποδομή που θα μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμη αμεσότερα και αποτελεσματικότερα στις καθημερινές και αυξημένες τα τελευταία χρόνια απαιτήσεις και λόγω κλιματικής αλλαγής. Αυτή η παράδοση αποδεικνύει τη χρησιμότητα της συμμετοχής σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και με επιθυμία και παρότρινση της Γραμματέως Μαρίας Κοζηράκη συμμετέχει διαχρονικά. Και το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι η άριστη συνεργασία που έχουμε με την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης στην κατεύθυνση να συμβάλλουμε να ενδυναμωθεί η πολιτική προστασία στο νησί.